Τη σημασία των αγώνων για τους μικρούς αθλητές επισήμαναν οι Κώστας Κεντέρης και Τασούλα Κελεσίδου. Οι δύο Ολυμπιονίκες που πλέον προσφέρουν στο στίβο με την ιδιότητα των παραγόντων του ΣΕΓΑΣ, τόνισαν ότι διοργανώσεις όπως το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K16 που πραγματοποιείται στο Δημοτικό Στάδιο Ελευθερούπολης 13 και 14 Ιουλίου, δίνουν τη δυνατότητα στους έφηβους αθλητές να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε υψηλό επίπεδο και να πάρουν μια πρώτη γεύση από μεγάλους αγώνες. Οι δύο Ολυμπιονίκες επισήμαναν ότι οι επιτυχίες του ελληνικού στίβου των τελευταίων χρόνων δείχνουν ότι ΣΕΓΑΣ και Πολιτεία καταβάλουν μια συντονισμένη προσπάθεια για να διευκολύνουν το έργο αθλητών και προπονητών, έτσι ώστε να υπάρχουν οι συνθήκες για να βγουν οι πρωταθλητές των επόμενων χρόνων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αθρώα προέλευση του κίνου που έσπευσε να δει από κοντά τους αθλητές και πρωταθλητές του αύριο και το υψηλό επίπεδο της οργάνωσης των αγώνων δημιούργησαν το καλύτερο πλαίσιο για να ζήσουν την εμπειρία των μεγάλων αγώνων οι έφηβοι αθλητές. Υπάρχουν ευτυχώς πάρα πολλά παιδιά που γεμίζουν τα στάδια μας. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να συμμετέχουν και να συνεχίσουν. Αυτό που γίνεται από την Ομοσπονδία είναι να δίνονται ευκαιρίες, να υπάρχουν αγώνες πολλοί, ώστε να έχουν κίνητρο τα παιδιά, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον και θέλουν να αγωνίζονται, θέλουν αγώνες τα παιδιά. Και αυτό φαίνεται και από σήμερα, από τη συμμετοχή και από τον κόσμο που στηρίζει προσπάθεια των παιδιών. Σίγουρα είναι δύσκολο, αλλά όταν κάτι το αγαπάς και το θέλεις πολύ, πιστεύω ότι μπορείς να το καταφέρεις. Με πολύ έτσι, πείσμα και θέληση και τη στήριξη βέβαια όλων μας, της Ομοσπονδίας, το κράτος πρέπει να στηρίζει, όλοι μαζί, να στηρίζουμε αυτά τα παιδιά, να είμαστε κοντά τους. Πιστεύω ότι οι στόχοι τους θα μπορούν να πραγματοποιηθούν, όπως και σε εμάς έτσι. Η Ελλάδα στηρίζει στα αλήθεια σε σχέση και με τις άλλες χώρες τους νέους αθλητές και τους φτασμένους αθλητές. Κοιτάξτε, σε άλλες χώρες στηρίζουν λίγο περισσότερο, σε άλλες λιγότερο. Πιστεύω ότι γίνεται τα τελευταία χρόνια με πολύ μεγάλη προσπάθεια, μετά τη μεγάλη κοιλιά που έγινε μετά την Ολυμπιάδα του 2004. Τελευταία χρόνια γίνεται μεγάλη προσπάθεια και από την Ομοσπονδία και από το κράτος και η Ολυμπιακή Επιτροπή στηρίζει όσο μπορεί τους αθλητές, ώστε τα αποτελέσματα δεν έρχονται γρήγορα. Ο στίβος χρειάζεται αρκετά χρόνια για να φανούν και να διακριθούν αυτό που είπατε στο εξωτερικό τα παιδιά. Χρειάζεται αρκετά χρόνια να είμαστε κοντά τους και να τα στηρίζουμε ό,τι μπορεί ο καθένας από την πλευρά του να κάνει. Κύριε Κεντέρη, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K16. Πόσο σημαντικό και πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι ο πρωταθλητισμός σε αυτές τις μικρές ηλικίες? Είναι πολύ δύσκολο. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε τους γονείς που εμπιστεύονται τα παιδιά μας στον κλασικό αθλητισμό και στο στίβο. Είναι πολύ μεγάλη χαρά που βρίσκομαι σήμερα στην Ελευθερούπολη για αυτόν τον πολύ μεγάλο αγώνα για μένα, γιατί από εδώ ξεκινάνε και εκολάπτονται οι νέοι μας πρωταθλητές. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τους γονείς και τα παιδιά που είναι κοντά στον κλασικό αθλητισμό. Εδώ είναι η αρχή, το βάπτισμα του πυρός για κάθε νέο παιδί μας. Οπότε είναι και θετικό και αρνητικό και χαρούμενα και δυσαρεστούνται. Υπάρχουν ανάπεκτα τα συναισθήματα. Σε σχέση με τον αγωνισμό, η αφετηρία των Ελλήνων αθλητών σε αυτές τις κατηγορίες, νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς να γνωρίζουμε για αυτές τις ηλικίες. Από εκεί και πέρα, μεγαλώνοντας τα παιδιά και μέσα από την πολύ σκληρή προπόνηση που κάνουν κατά τόπους στις περιοχές τους, νομίζω ότι σιγά σιγά φαίνεται ποια παιδιά μπορούν να πρωταγωνιστήσουν γενικότερα στον κλασικό αθλητισμό και να πρωταγωνιστήσουν στην ευρωπαϊκή σκηνή. Ο Στίβος έκανε ένα μεγάλο μπαμ το 2004, μετά είχε υπήρξει μια μεγάλη κάμψη. Τελευταία φαίνεται πάλι να ανακάμπτει. Τι χρειάζεται για να πάει ακόμη καλύτερα αυτή η δύσκολη υπόθεση? Νομίζω όχι μόνο ο Στίβος, νομίζω γενικότερα όλη μας η χώρα. Νομίζω ότι εδώ είμαστε να παλεύουμε στα δύσκολα, να πεισμώνουμε στα δύσκολα και να προσπαθούμε για το καλύτερο. Τώρα από εκεί και πέρα θεωρώ ότι ο κλασικός αθλητισμός πάντοτε υπήρχε, συνεχίζει να υπάρχει και θα υπάρχει γενικότερα. Θα υπάρχουν παιδιά τα οποία θα φέρουν επιτυχίες. Πλέον μέσα από τη θεσμική ιδιότητα που έχω του αντιπρόεδρου του ΣΕΓΑΣ προσπαθούμε να δώσουμε τη βοήθεια στα νέα τα παιδιά για να δώσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να δούμε πάλι νέους και μεγάλους αθλητές.